Η πολιτική της καχυποψίας και των κλειστών θυρών ήταν για να διατηρηθούν με τεχνητό τρόπο κάποιοι εσωκομματικοί συσχετισμοί, ξεριζώνοντας όμως το κόμμα από την κοινωνία, είτε ενδεχομένως με το σκεπτικό του λίγη και καλή μιας υποτιθέμενης πρωτοπορίας. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική που κάποιοι συνειδητά, πιστεύω οι περισσότεροι ασυνείδητα, το προηγούμενο διάστημα ακροθυγώς είχαμε υιοθετήσει, αυτή η πολιτική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα, αυτή η λογική πρέπει να συναποφασίσουμε σήμερα ότι έληξε οριστικά μετά την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έληξε τόσο γιατί η παραλειτουργία κόμματος μέσα στο κόμμα τελείωσε και μάλιστα με άδοξο τρόπο, όσο όμως και γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ούτε είναι στην κουλτούρα μας, ούτε το θέλουμε, ούτε θα το κάνουμε ποτέ, να ζητάμε ούτε επιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ούτε συστάσεις από το συντονιστή της οργάνωσης μελών για την πρόσληψη κάποιου σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, όπως συνέβαινε δυστυχώς τα τελευταία 40 χρόνια διαλείπτως αυτόν τον τόπο στις κομματικές οργανώσεις των λεγόμενων κομμάτων εξουσίας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πελατειακό, κομματικό και ερουσφετολογικό κράτος των ημετέρων είναι ακριβώς αυτό που εμείς έχουμε στόχο να γκρεμίσουμε. Η αριστερά ήταν για χρόνια το θύμα αυτού του πελατειακού κράτους και φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τώρα ο θήτης του. Και το διαφορετικό ήθος της αριστεράς που τόσα χρόνια διακηρύσαμε ήρθε η ώρα τώρα να το κάνουμε πράξη, τελειώνοντας οριστικά με αυτές τις πρακτικές του παρελθόντος, αλλά για να τις τελειώσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να μην τις υιοθετήσουμε, έστω και ασυνείδητα. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εμπεδώνουμε καθημερινά την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, θρησκευτικές πεπιθήσεις, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός, να ξεμπερδέψουμε με το παλιό και με όλες τις παθογένειες του παλιού, και αυτήν πρέπει να εκτελέσουμε.